Γεια σας φίλοι, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα των γονιών. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν εγκλωβισμένοι σχετικά με τη συμπεριφορά των γονιών τους. Θα πρέπει να καταλάβουμε φίλοι ότι όλοι έτσι, η ενέργεια που υπάρχει γύρω μας είναι έτσι τοποθετημένη ώστε εμείς να μπορούμε να την πολλώσουμε σε θετική ή αρνητική. Ανάλογα τα πιστεύω που έχουν μέσα τους ορισμένοι φίλοι, κλείνονται στον εαυτό τους, αφήνουν την ελευθερία τους στα πιστεύω των άλλων, αγαπάνε με την αγάπη των άλλων, γιατί θέλουν για τα άτομα που αγαπούν να είναι αποδεκτοί. Θέλουν να κρατάνε τη σχέση γιατί νομίζουν ότι όταν θα είναι ο εαυτός τους, τότε θα φέρουν άσχημα αποτελέσματα, γιατί μπορεί να ξέρουν τα πιστεύω των άλλων και γιατί να μην χαλάσουν, θα λέγαμε, αυτή τη σχέση με τα άτομα που αγαπάνε και ύστερα θα φορτώσουν με τύψεις ενοχές και στεναχώριες, προτιμούν να κάθονται σε ένα τέτοιο σημείο ανοχής, όπου μέσα τους αυτό είναι μια φαινομενική προσωρινή λύση. Όμως εγώ φίλοι θα σας πω ορισμένα πραγματάκια σχετικά με τη συμπεριφορά των γονιών. Καταρχήν, εκεί που αγαπάμε πρέπει να υπάρχει ενεδιοτελή αγάπη. Όσον αφορά εμάς δηλαδή, σχετικά με τη συμπεριφορά αυτών που αγαπάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως σε κάθε σχέση ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει και να εκφράζει αυτό που θέλει. Το αν εμείς θα το πάρουμε, θα το κάνουμε δικό μας ή όχι, είναι το δικό μας πρόβλημα και πρέπει να έχουμε την επιλογή. Μια αγάπη φίλη δεν είναι αγάπη όταν δεν στηρίζεται στην ελευθερία απόψεων. Μια αγάπη δεν είναι αγάπη φίλη όταν στηρίζεται στις τύψεις. Μια αγάπη δεν είναι αγάπη φίλη όταν υποδηλώνουμε τον εαυτό μας. Εφόσον πάνω απ' όλα πρέπει να μάθουμε τις αξίες σε αυτό που λέμε αγάπη. Και όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες αξίες στους άλλους, δεν τρέχει τίποτα. Απλώς εμείς πρέπει να πιστέψουμε στις αξίες της αγάπης. Αν πραγματικά αγαπάμε τον άλλον, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, θα κάνουμε αυτό που νιώθουμε, θα κάνουμε το παράδειγμα, ίσως για να δώσουμε την αγάπη σε αυτό που λέγεται η πατέρας, η μάνας και μάνα ή γενικά στους γονείς. Κάθε γονιός, επειδή είναι ο ίδιος γονιός και υπάρχει αυτή η σχέση, έχει μέσα του ορισμένες τάσεις να προβάλλει τους φόβους, έτσι, να προβάλλει την ανασφάλεια, γιατί θέλει για το παιδί του να είναι καλά. Και κάποιος που θέλει για τον άλλο να είναι καλά, κοιτάει εκείνος πως είναι καλά και αναλόγως εκφράζει τη δική του αγάπη. Αυτό φίλοι πρέπει να καταλάβετε, ότι ο καθένας μπορεί να αφήνει τον άλλον σε εκείνη την απόσταση ώστε να μην χαλάει τη δική του ελευθερία. Όλα τα πιστεύω που έχετε μέσα σας, ότι επειδή είναι ο τάδε, επειδή έχω αυτή τη σχέση, επειδή είναι η οικογένεια, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, έτσι, καταλάβετε ότι είναι πιστεύω που σας βάζουν κάτω από μια σειρά αξιών, τις οποίες όμως εσείς μέσα σας, έτσι, μπορείτε να τις μεταλλάξετε και να βάλετε άλλα πιστεύω. Κανείς δεν είπε να μην αγαπάει τους γονείς του. Μπορείτε όμως να τους αγαπάτε με τον δικό σας τρόπο, γιατί εσείς είσαστε. Και όταν δεν είστε ο εαυτός σας, τότε δεν είναι αγάπη. Το να κάνετε όλο πίσω δεν σημαίνει ότι τους αγαπάτε, φίλοι. Αλλιώς θα κάνατε κι εσείς τα ίδια πράγματα που σας μάθανε και οι γονείς σας. Το να απαιτείτε από τον άλλον να σας αγαπά με το ίδιο τρόπο, αυτό, φίλοι, πάλι δεν είναι αγάπη. Ο καθένας είναι το επίπεδό του. Πάντα ο καθένας που νιώθει για τους γονείς αυτό, το ότι επειδή με μεγάλωσαν, επειδή μου μάθανε, επειδή ήταν οι γονείς μου, τώρα πρέπει και εγώ να κάτσω να κάνω τα ίδια. Αν δεν το νιώθετε, φίλοι, μη το κάνετε. Πάντα πρέπει ότι έχετε άλλα πράγματα ανάγκη και κανείς δεν είναι στη θέση να σας πει ποιο είναι το σωστό ή όχι. Καταλάβετε ότι κάτω από το αίσθημα των συναισθημάτων, όταν λειτουργούμε αρνητικά, μπορούμε να γίνουμε έρμεα της κατάκρισης του ίδιου μας του εαυτού, φίλοι. Πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι την αξία σε μας, όταν εμείς δεν είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι ότι αγαπάμε τον άλλο, τότε δεν έχουμε πρόβλημα να ενεργήσουμε όπως ακριβώς είμαστε. Δώσε αξία στη διαφορά και δείξτε και σε αυτόν που αγαπάτε την αξία της ελευθερίας, είτε είναι παιδί, είτε είναι γονέας, είτε είναι τα πάντα. Δείξτε την αξία της ελευθερίας και όχι την υποχρέωση, φίλοι, που νιώθουν πολλοί άνθρωποι.
μπορεί να είναι ευγνωμοσύνη, μπορεί να είναι θετική ενέργεια, όμως σε καμία περίπτωση, φίλοι, δεν είναι υποχρέωση. Δείξτε το κατάλληλο σεβασμό, δώστε και εσείς αγάπη, μπορείτε να βοηθήσετε, όμως από τη στιγμή που εσείς έρχεστε σε μια θέση άβολη, πάνω από φίλοι ότι μέσα σας δεν έχετε κατανοήσει και ότι είστε κάτω από άλλα, πιστεύω, διαφορετικών ανθρώπων. Ο καθένας είναι ανεξάρτητος να βοηθήσει και να αγαπήσει όπως καταλαβαίνει ο ίδιος. Αν κάποιος, φίλοι, δεν γίνει πρώτα ο εαυτός του, αν κάποιος δεν ψάξει να βρει τον εαυτό του, αν κάποιος δεν περάσει από όλα αυτά τα στάδια, τότε, φίλοι, θα είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει κάτω από τα πιστεύω των άλλων. Είτε είναι ο πατέρας του, είτε η μάνα του, είτε είναι ο καθένας. Το επειδή σας αγαπάει, φίλοι, κάποιος, δεν σημαίνει ότι είναι και το δικό σας καλό αυτό που δίνει σαν παράδειγμα. Μπορείτε να αγαπήσετε όλο τον κόσμο όντας ο εαυτός σας. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε εσείς για να δείξετε στον άλλον ότι τον αγαπάτε. Αυτός που δεν σας καταλαβαίνει, δεν θα σας καταλάβει, φίλοι. Αυτός που θα σας καταλάβει θα είναι αυτός που σας αγαπάει με τρόπο τέτοιο ώστε να σας δίνει την ελευθερία να πράτετε όπως θέλετε, ακριβώς ό,τι και εσείς θα κάνετε για τον άλλον. Ειρήνη σε όλους.